Από οικονομικής άποψης, πώς εξηγείται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς βιομηχανίας υδρογόνων ανθράκων για το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας? Από οικονομική πλευρά, τεχνική πλευρά μπορούμε να το εξετάσουμε αργότερα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το κόστος των τεχνολογιών, της μοντέρνας τεχνολογίας, έχει πια μειωθεί, γιατί περάσαμε 4 ή 5 χρόνια από την εποχή που η τιμή του βαρελιού έπεσε από τα 100 στα 50, ακόμα και στα 28. Πράγμα που υποχρέωσε τις εταιρείες σέρβις να μειώσουν τις τιμές τους, υποχρέωσε τις εταιρείες πετρελαϊκές να επιβάλλουν στις εταιρείες σέρβις χαμηλότερες τιμές. Και τώρα πια μια γεώτρηση που μπορούσε να στοιχήσει 150 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να στοιχήσει ίσως 70-80, που είναι αλήθεια, ίσως και λιγότερο. Και από αυτή την πλευρά είναι σημαντικό για τους μάνατζερ των πετρελαϊκών εταιριών να αποφασίσουν να μπουν σε περιοχές τις οποίες εμείς τις καλούμε frontier, όπως είναι και η Δυτική Ελλάδα ή και κάτω από την Κρήτη, περιοχές frontier, δηλαδή με μεγάλο ρίσκο, αλλά επειδή είναι άγνωστο ακόμα το πετρελαϊκό ενδιαφέρον, το αποδεδειγμένο, μπορούν να παρουσιάσουν μεγάλα κέρδη, μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, από οικονομική πλευρά φτάσαμε πια στη στιγμή που η βιομηχανία ενδιαφέρεται για αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένας άλλος λόγος, είναι ότι για την Νότια Ανατολική Μεσόγειο μιλάμε συχνά για το αέριο που υπάρχει, που έχει βρεθεί, που θα βρεθεί, οι διάφοροι αγωγοί που ετοιμάζονται, που σημαίνει ότι η αγορά δεν παίρνει αποφάσεις γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ αέριο. Και αν υπάρχει πολύ αέριο, οι επενδύσεις, επειδή είναι θαλάσσιες περιοχές και βαθιές, οι επενδύσεις είναι μεγάλες, οπότε η αγορά, η επενδυτική δύναμη, προς το παρόν δεν εμφανίζεται, περιμένει να δει μέχρι πού θα πάνε τα πράγματα με τις διάφορες αστάθειες που υπάρχουν στην περιοχή. Και όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν τους επενδυτές να κοιτάξουν μια περιοχή η οποία θεωρείται σαν ένα λιμάνι ησυχίας, που είναι η Δυτική Ελλάδα, η θαλάσσια, γιατί είναι ευνόητο ότι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία μόνο συνεργασία γρήγορη μπορούμε να έχουμε. Πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει η απόσβεση μιας τέτοιας επένδυσης? Η απόσβεση μελετάται και αποφασίζεται με βάση το τελικά πόσα χρόνια έχει υπογράψει μια εταιρεία για να κάνει εκμετάλλευση. Στα θαλάσσια έχουμε 8 χρόνια για την έρευνα και μετά για την εκμετάλλευση 25, με 2 επιπλέον περιόδους 5 χρόνων, 35. Είναι βέβαιο ότι μια εταιρεία, όταν θα κάνει μια επένδυση αυτού του μεγέθους, για τη φάση της έρευνας παίρνει όλο το ρίσκο πάνω της. Από τη στιγμή που γίνει ανακάλυψη, αν δεν γίνει ανακάλυψη, έφυγε. Αλλά βέβαια δεν κοιτάμε αυτό το. Δεν είμαστε από αυτή τη μεριά, είμαστε περισσότερο από την πλευρά της ανακάλυψης, η οποία θα επιτρέψει να πάμε σε παραγωγή, εκμετάλλευση. Στα 25 χρόνια, τα πρώτα 10-15, πρέπει, τα πρώτα 10 πρέπει οπωσδήποτε ή 15 να έχει φτάσει σε απόσβεση, γιατί μετά περνάμε την αιχμή, όπως λέμε, το πικ της παραγωγής ενός κοιτάσματος, οπότε αρχίζει να μειώνεται η παραγωγή και μετά θα μπει σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι εντελώς παράλληλο με το χρόνο. Και εκεί δεν υπάρχουν τα έσοδα τα οποία υπήρξαν στην αρχή. Άρα οι μεγάλες επενδύσεις γίνονται τα πρώτα 4-5 χρόνια ή 3 χρόνια και τα μεγάλα κέρδη γίνονται γύρω στα 7 με 10 χρόνια. Μετά θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις, θα χρειαστούν διαφοροποιήσεις στις συμβάσεις για να μπορέσει ένα κοίτασμα να παραμείνει στη διάθεση ενός επενδυτή, μιας εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να το παράγει. Άρα 5, 7 χρόνια, 10 χρόνια, κάπου εκεί μέσα είμαστε, ανάλογα με το κοίτασμα, τις δυσκολίες, το πώς το κοίτασμα θα συμπεριφερθεί, θα παράγει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς δυσκολίες, θα χρειαστούν επιπλέον γεωτρήσεις για να δώσουν τη δυνατότητα στο κοίτασμα να έχει μεγάλη πίεση, να μπορεί να αποδίδει. Όλα αυτά τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα να τα δούμε σήμερα. Και αν υποθέσουμε ότι γίνει η ανακάλυψη για να περάσουμε στην παραγωγή, πόσος χρόνος απαιτείται? Από την ανακάλυψη παραγωγή, ας πούμε, 2-3 χρόνια.
Και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν είχε εκφραστεί έντονο ενδιαφέρον από πλευράς διεθνών ομίλων, τεχνικό ενδιαφέρον για τις περιοχές της Ελλάδας, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η στασιμότητα? Από τεχνική πλευρά η άποψη είναι εντελώς διαφορετική. Είδαμε την οικονομική. Από τεχνική πλευρά αυτό που μετρούσε σαν σύστημα πετρελαϊκό για πάρα πολλά χρόνια ήταν το σύστημα το κλαστικό, όπως λέμε. Δηλαδή, ο Νείλος, ή μεγάλα ποτάμια κατεβάζουν υλικό το οποίο προέρχεται από τη διάβρωση των βουνών. Με πολλά ορυκτά μέσα, άρα διαφοροποίηση των στρωμάτων τα οποία αργότερα μπορεί να κλείσουν πετρέλαιο ή αέριο. Δεν είχε γίνει καμία μεγάλη ανακάλυψη στην Νότια-Ανατολική Μεσόγειο στα ανθρακικά πετρώματα. Τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι ένα ορυκτό ασβεστίτης. Που σημαίνει ότι όταν κάνεις μια γεωφυσική έρευνα η οποία σου επιτρέπει να δεις πώς είναι η δομή κάτω από το νερό και μέσα στην πέτρα, εάν έχεις μόνο ένα ορυκτό δεν έχεις μεγάλες διαφοροποιήσεις, άρα η εικόνα που θα σου δώσει δεν είναι πολύ σαφής. Και επιπλέον είχαμε και ένα άλλο θέμα, ότι η Μεσόγειος, ξέρετε, έχει αδειάσει 2-3 φορές, ίσως και παραπάνω, στα τελευταία 5 εκατομμύρια χρόνια. Όταν λέμε άδειασε και έδινε τη δυνατότητα να περάσουν ζώα και οι πρώτοι άνθρωποι να περάσουν από την Αφρική στην Ευρώπη. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι σε διάφορες περιοχές υπήρχε μεγάλη περιεκτικότητα αλατιού μες στο νερό που έπεφτε στο βυθό, ή σε άλλες περιοχές δημιουργήθηκαν λίμνες οι οποίες είχαν πολύ αλάτι. Και μετά ξαναγέμισε με νερό η Μεσόγειος και έπεσαν άλλα ειζήματα, που σημαίνει ότι έχουμε ένα κάλυμα σε πάρα πολλές περιοχές, το οποίο είναι το κάλυμα των ευαπορητών, αλατιών. Αυτό παρουσιάζει μια δεύτερη δυσκολία για τη γεωφυσική και για τη δυνατότητα να δούμε, να έχουμε μια καλή εικόνα του υπεδάφους κάτω από το αλάτι, γιατί το αλάτι εμποδίζει το σεισμικό σήμα, το οποίο είναι ηχητικό, να μπορέσει να περάσει, να αντανακλαστεί, να ξαναπεράσει, να ανέβει. Αυτοί οι δύο λόγοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για το ότι μπλοκαρίστηκε όλη η κατάσταση για όλα αυτά τα χρόνια, για δεκαετίες. Επιπλέον, ερχόμαστε και στην τεχνολογία που μιλήσαμε πριν. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και μπορούμε να περάσουμε και να δούμε καλύτερα κάτω από το αλάτι. Αυτές είναι μεγάλες εξελίξεις οι οποίες συνέβηκαν πριν από 2 δεκαετίες, αρχίσανε στη Δυτική Αφρική, η οποία παράγει πάρα πολύ, γιατί η τεχνολογία επέτρεψε να γίνουν έρευνες και να γίνει παραγωγή στα pre-salt, πριν από το αλάτι πετρώματα. Και σήμερα αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Η ανακάλυψη του ZOR, η τεχνολογία, αλλά και η ανακάλυψη του ZOR από μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία στην Αίγυπτο, περίπου στα σύνορα με την Κύπρο, έδωσε αέρα, γιατί τώρα πια η βιομηχανία πιστεύει, έχει την απόδειξη ότι υπάρχει και ένα δεύτερο πετρελαϊκό σύστημα, το οποίο δεν είναι κλαστικό όπως λέμε, αλλά είναι ασβεστολιθικό, το οποίο πρέπει να είναι εκτεταμένο στη Μεσόγειο, και η Δυτική Ελλάδα, όπως και νότια από την Κρήτη, είναι μέρος αυτού του συστήματος. Οπότε είχαμε πια όλα τα αβάντζα για να μπορέσει να έρθει η βιομηχανία, να ενδιαφερθεί και να καταθέσει αιτήσεις. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα της διαχείρισης των ελληνικών υδρογόνων ανθράκων, που πρέπει να είναι αποτελεσματική πλέον, εφόσον υπάρχει και διεθνές ενδιαφέρον και εγχώριο. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, να γίνει αποτελεσματική η διαχείριση μέσω της ΕΔΕΗ? Η ΕΔΕΗ είναι μια εταιρεία η οποία συστάθηκε το 2011, αλλά δυστυχώς μέχρι το 2015-2016 δεν υπήρχε τεχνικό προσωπικό. Υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο, γίνανε πάρα πολλά πράγματα γύρω από μια υπουργική ομάδα όσον έχει να κάνει με τα νομικά θέματα, αλλά δεν είναι τα νομικά θέματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να βρούμε πετρέλαιο, είναι τα τεχνικά. Τα νομικά είναι να μας προστατέψουν, είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει οι δουλειές να γίνονται καθαρά. Από τεχνική άποψη, μόνο από τα τέλη του Νοέμβρη του 2016 αρχίσαμε να φτιάχνουμε την ομάδα, την τεχνική ομάδα, η οποία σήμερα έχει 10 άτομα που καλύπτουν όλες τις περιοχές, τις τεχνικές οι οποίες είναι αναγκαίες. Έχουμε και νομική, όχι μόνο υποστήριξη, αλλά μέσα στην εταιρεία, σύμβουλο.
Και η ΕΔΕΗ σήμερα με αυτή την ομάδα μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που είναι αναγκαίες για να φτάσει σε προτάσεις προς το Υπουργείο, πράγμα που θα επιτρέψει στο Υπουργείο να πάρει τις αποφάσεις του και την προώθηση όσον έχει να κάνει με την παρουσίαση και έγκριση από το Κοινοβούλιο των διαφόρων παραχωρήσεων. Παρακολουθήσαμε πριν και πώς δούλευε η ομάδα και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πολύ καταρτισμένα όλα τα παιδιά. Μεταφέρεστε κιόλας, έτσι δεν είναι, σε λίγο καιρό? Ναι. Επιτέλους θα μπορέσουμε να έχουμε τα δικά μας γραφεία. Θα βρεθούμε στη Μεσογείον, στο επίπεδο λίγο πιο ψηλά, στο επίπεδο του νοσοκομείου Σωτηρίας, αλλά από την άλλη μεριά, σε ένα μικρό κτίριο με 4 ορόφους οι οποίοι μας επιτρέπουν να πάρουμε ακόμα 2-3-4 άτομα, να φτάσουμε γύρω στα 15 άτομα τεχνικά, με ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να βγάζει τη δουλειά η οποία χρειάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με την κύρωση των αποφάσεων της εταιρείας. Οπότε θα μπορέσουμε με αυτή την γεωγραφική ανεξαρτησία επιπλέον να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της δουλειάς, στη στέγαση των δικών μας αρχείων και στο να μπορούμε να έχουμε τους διάφορους εντολοδόχους ή ανάδοχους, οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένα περιβάλλον τεχνικό, καθαρό, απόλυτο σε σχέση με τη δουλειά μας, γιατί δεν φτάνει μόνο να μιλάς τη γλώσσα της βιομηχανίας, που τη μιλάει όλος ο κόσμος σε αυτή την εταιρεία, πρέπει να έχεις και ένα περιβάλλον το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Τώρα που είπατε για βιομηχανία, τον τελευταίο καιρό κάνετε επαφές σίγουρα με διεθνείς ομίλους. Να περιμένουμε να δούμε και άλλους και άλλες εταιρείες πετρελαϊκές εκτός από τις γνωστές που δείχνουν κινητικότητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Αυτός είναι ο στόχος μας. Γιατί είναι αυτός ο στόχος? Γιατί εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον βιομηχανικό κόσμο, το οποίο να δημιουργεί μια, πώς το λένε, αυτή την κινητικότητα. Κινητικότητα, τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν εύκολα, με την έννοια ότι άμα έχεις κάποιον που ενδιαφέρεται και γύρω δεν υπάρχει κανένας άλλος, η συζήτηση μετά από ένα σημείο μπλοκάρει και είσαι υποχρεωμένος ή να δεχτείς όρους που σου επιβάλλω ή να χάσεις τον επενδυτή. Εάν υπάρχουν 2 ή 3 επενδυτές, γίνεται πιο σημαντικό, μπορούμε να συζητήσουμε για αληθινά πράγματα και ανεβάζει την ποιότητα της δουλειάς. Γιατί η ποιότητα της δουλειάς τι είναι? Είναι το τεχνικό πρόγραμμα που θα προτείνει μία εταιρεία να κάνει. Άμα είσαι η μόνη εταιρεία, το τεχνικό πρόγραμμα μπορεί να είναι όχι πετσοκομμένο, αλλά θα είναι κάπως μειωμένο, κάπως οργανωμένο σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει μια εταιρεία, τεχνικές και οικονομικές, χωρίς να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσπάθειες επιπλέον. Αν έχεις 2 οι οποίοι ενδιαφέρονται, διαφορετικές εταιρείες ή κονσόρτια, είναι βέβαια φυσικό ότι μπορούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα της δουλειάς παραπάνω. Η ποιότητα της δουλειάς μας ενδιαφέρει, γιατί μέσα από την ποιότητα της δουλειάς και της έρευνας θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Επομένως, βλέπετε να αυξάνεται το ενδιαφέρον και από εταιρείες που δεν είναι ίσως πολύ γνωστές αυτιά του κοινού. Έπρεπε να σας απαντήσω κατευθείαν, το έκανα λίγο περιφραστικά. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουν και περιμένουν την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ανοίγματος του διαγωνισμού που θα κρατήσει 90 μέρες. Και κάτι τελευταίο, μιλάμε για απολυψιμότητα 30% υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ένα πέτρωμα, μια μεγάλη έκταση που μπορεί να έχει διάφορα πετρώματα, μπορεί να περιέχει ένα σχετικό όγκο αερίου, νερού, πετρελαίου, εξαρτάται. Μόνο 30% σε κλασικές περιπτώσεις μπορούμε να τραβήξουμε από αυτό με τις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, κλασικές. Έτσι, μόνο κλασικοί τρόποι μπορούν να μετρήσουν στην Ελλάδα. Μόνο 30%, μπορεί να είναι 35, μπορεί να είναι 20. Παράδειγμα, ό,τι συμβαίνει με τους σχιστόλιθους είναι του 10%, που δεν συζητιέται για μας εδώ. Αλλά όσον έχει να κάνει με τις κλασικές μεθόδους, τραβάμε γύρω στο 30%. Δηλαδή, μένει μέσα στο πέτρωμα 70%. Αυτό το 30%
είναι συνήθως αυτό που έχει παρουσιαστεί μία ή δύο φορές σε διάφορες συνεντεύξεις εταιριών, λέγοντας ότι πιστεύουμε ότι σε αυτή την περιοχή πρέπει να υπάρχουν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αν υπάρχουν 100 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν, σημαίνει ότι είμαστε γύρω στα 350, τα οποία είναι το συνολικό όγκος που είναι in place. Είναι σημαντική όγκη και είναι σημαντική η προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τέτοιους όγκους που πρέπει να υπάρχουν, αλλά σημαίνει χρειαζόμαστε εταιρείες που έχουν διεθνή εμπειρία, έχουν τεχνική δυνατότητα που έχει μετρηθεί πάρα πολλές φορές σε τέτοια πεδία και οικονομική δυνατότητα να αντέξουν το ρίσκο, γιατί όταν κάνεις έρευνα δεν παίρνεις δάνειο. Όταν βρεις, μπορείς να πας να ζητήσεις κάποιο δάνειο σαν εταιρεία για να αρχίσεις να βάζεις μπρος τις εγκαταστάσεις σου. Αλλά όταν είναι έρευνα, τα έχεις όλα από την τσέπη σου. Τα έσοδα για το κράτος, πώς προκύπτουν από κάτι τέτοιο, να μας πείτε ένα πρακτικό παράδειγμα. Είναι αρκετά δύσκολο με την έννοια ότι είναι μέρος της πρότασης η οποία γίνεται από μια εταιρεία. Έχουν μπει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες με ένα κατώτερο όριο, το οποίο υπάρχει στο ίντερνετ, ακόμα και στο site της ΕΔΕΗ και στο ΦΕΚ που έχει βγει. Είναι ένα κατώτερο όριο που είναι μια δικλίδα ασφάλειας, ότι δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 4% των συνολικών εσόδων ενός κοιτάσματος που θα παράγεται. Αλλά είναι πολύ μικρό αυτό, γιατί σε μια περίπτωση 100 εκατομμύρια και με τη λογική με την οποία αυτός που έρχεται και κάνει την επένδυση θα βάλει όλα τα λεφτά. Δεν το κάνει τζάμπα, το κάνει για να μπορέσει να βγάλει ένα κέρδος. Για μια περίπτωση 100 εκατομμύρια που θα μπορέσουν να τραβηχτούν σε 25 χρόνια, δεν θα είναι παραπάνω από 170-200 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και άλλες περιοχές τέτοιες. Πρέπει να υπάρχουν σήμερα, από τη λογική με την οποία ο βιομηχανικός κόσμος έχει τοποθετηθεί και έχει κάνει προτάσεις, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε γύρω στις 5 περιοχές, τουλάχιστον με αυτό το δυναμικό. Δεν πρόκειται πάντως να είναι ποσά τα οποία είναι αστρονομικά, όπως έχω διαβάσει, έχουν ακουστεί εδώ και εκεί, τα οποία δεν πρέπει να παρουσιάζονται έτσι, γιατί δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Αρχίζουμε. Η Ελλάδα δεν είχε μεγάλη παραγωγή, είναι μόνο ο πρίνος, που είναι προς τιμήν της ενεργειακής σήμερα, να συνεχίζει να παράγει και να κάνει επενδύσεις. Είναι δουλειές δύσκολες, οι οποίες θα κρατήσουν πολλά χρόνια. Απλούστατα θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρχει ένα επιπλέον έσοδο για το ελληνικό δημόσιο και θα επιτρέψουν επιπλέον να έχει η Ελλάδα μια καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα σε ό,τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια από οικονομικής πλευράς.